με τα άλλα κόμματα και κάποιους υποψήφιους και λέτε τώρα ότι εσείς ως οικολόγοι έχετε κάποιες προγραμματικές θέσεις, κάποιες εισηγήσεις. Θα στείλετε λοιπόν επιστόλες, αντιλαμβάνομαι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα είναι, σεβόμαστε και το περιβάλλον. Δεν θα χαθεί χρόνο για να γίνει ξανά σειρά συναντήσεων. Έγιναν οι πρώτες επαφές με κάποια κόμματα και με κάποιους υποψήφιους. Κατά κρίδια έχουν προγραμματιστεί άλλες δύο συναντήσεις στις επόμενες δύο εβδομάδες με άλλους υποψήφιους που δεν προλαμβάνουν την επόμενη. Η κατεύθυνση που έχει δώσει η Κεντρική Επιτροπή είναι ότι θα κοινοποιήσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις για να πάρουμε ανατροφοδότηση όσον αφορά τις τοποθετήσεις των συγκεκριμένων ατόμων, είτε των υποψηφίων είτε των κομμάτων, όσον αφορά τις θέσεις μας. Αναλόγως των συγκλήσεων και τα θέματα στα οποία υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα συνεργασίας, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς θα προχωρήσουμε. Είναι βέβαια παραδεκτό ότι και εμείς θα θέλαμε να δούμε μια συμπόρευση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε έναν κοινό υποψήφιο, έναν άτομο το οποίο θα μπορέσει να εκπροσωπήσει τουλάχιστον τις 100% τις κόκκινες γραμμές που θέτουμε σε έναν πολιτικό επίπεδο, αλλά κυρίως για να μπορέσουμε να δούμε μια ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης και να δούμε μια πράσινη οικολογική κυβέρνηση να αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Στο διάλογο με Δίκο και Ακέλη, συγκεκριθήκατε κάποια ονόματα για μια κοινή υποψηφιότητας? Είχε ληφθεί η πρωτοβουλία από συγκεκριμένο μέλος της Πολιτικής Επιτροπής να αναφέρει ένα-δύο ονόματα τα οποία δεν ήταν κάτι το οποίο είχε να αποφασίσει το κίνημα, ήταν μια πρωτοβουλία δική του για να βοηθήσει τη συζήτηση να προχωρήσει. Γιατί στο τέλος της μέρας, στη δική μας αντίληψη, πρώτα πρέπει να προκύψουν οι συγκλήσεις όσον αφορά τις θέσεις. Είμαστε διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές κατευθύνσεις και τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο. Απορρίφθηκαν αυτά τα κόμματα, αντιλαμβάνομαι, ασυζητητή. Συγγνώμη. Τα δύο ονόματα, και αν δεν κάνω λάθος, το ένα ήταν η κυρία Χαραλαμπίδου, σωστά? Ποιο ήταν το δεύτερο? Δεν υπήρξε συζήτηση για απόρριψη ή για αποδοχή. Αλλά ποια ήταν τα ονόματα, για να δούμε. Ήταν η κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο κύριος Αδάμος Αδάμου, αλλά επαναλαμβάνω, ήταν μια πρωτοβουλία ενός μέλους της Πολιτικής Επιτροπής για να κυλήσει η μπάλα. Δεν ήταν πρόταση του κινήματος οικολόγων για τα συγκεκριμένα πρόσωπα και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Όχι, αντιλαμβανόμαστε ότι η μπάλα δεν κύλησε, έτσι όπως μας τα λέτε. Δεν κύλησε η μπάλα. Ήταν λάθος σε μια κλειστή συνεδρίαση όπου όλοι μιλούσαν ελεύθερα να υπάρξει διαρροή των οποιοδήποτε ονομάτων με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στο επίπεδο των ηγεσιών, τουλάχιστον των κομμάτων, ότι μπορούν να συζητήσουν ελεύθερα μεταξύ τους για να μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Ναι, κύριε Ξανθόμος, μια τέτοια συζήτηση, αυτό που διεφάνει, αντιλαμβάνομαι, και με την εισηγησία του μέλους των οικολόγων, όταν έθεσε κάποια ονόματα κάτω, να δούμε ποιες ήταν οι προθέσεις του άλλου κόμματος που ήταν απέναντι, στο τραπέζι εννοώ. Αν ακούει κάτι άλλο, αν έρχεται εδώ απλά για να πάρει τη στήριξη των οικολόγων προκειμένου, έχει σημασία η εξέλιξη της συζήτησης. Λέτε, ήταν για να κυλήσει η μπάλα. Ναι. Ναι, εμάς η τοποθέτηση μας είναι ξεκάθαρα ότι δεν θέτουμε θέμα ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μόνο εάν υπάρχει υποψήφιος από το δικό μας πολιτικό χώρο. Ναι. Δεν έχουμε βάλει οποιαδήποτε προδιαγραφές για το άτομο το οποίο θα θέλαμε, πέρα από το να είναι άτομο το οποίο όντως θα δουλέψει για το κοινό πρόγραμμα το οποίο θα ετοιμάσουμε όλοι μαζί, άτομο το οποίο ηθικά και πολιτικά έχει τις καλύτερες παραστάσεις, και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους υπόλοιπους ποια είναι τα θέματα για να δούμε αυτό το κοινό όραμα. Ωραία. Γιατί παραλαμβάνω, διαφορετικά κόμματα, διαφορετικές προσεγγίσεις, πρέπει να βρούμε τον κοινό παρονομαστή. Όμως, επειδή ο χρόνος δυστυχώς έχει συντιμηθεί και λόγω της προσπάθειας του Δημοκρατικού Συναγερμού να προχωρήσει και με την προκήρυξη της υποψηφιότητας του και την προσπάθεια τέλος πάντων να υπάρξει μια τελεσμένη κατάσταση, αναγκαστικά και εμείς ως πολιτικά κόμματα πρέπει να τρέξουμε λίγο. Ωραία, κυρία Ξάνθου, έτσι για να τρέξουμε και τη συζήτηση. Θα σταλούν επιστολές από τον κύριο Θεοπέμπτου σε ηγεσίες κομμάτων και υποψήφιους, λέτε, για καταγραφή συγκλήσεων. Μπορείτε να μας πείτε ονομαστικά σε ποια κόμματα και ποιους υποψήφιους θα σταλούν οι εστάλησαν ήδη? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε μία ανατροπή της κυβέρνησης Αναστασιάδη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν κάποια αντικειμενικά προβλήματα.
Αλλά δεν έχουμε να αποκλείσει να συζητήσουμε ακόμη και με το Δημοκρατικό Συναγερμό, εάν και εφόσον επιθυμεί ο κύριος Αβέροφ να συνομιλήσει μαζί μας. Δεν έχει προκύψει μια τέτοια πρόταση. Εμείς για την ώρα θα επικοινωνήσουμε με όσους έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, πολιτικά κόμματα και υποψήφιους ανεξάρτητους. Ναι. Υποψήφιους που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον ή και που αναμένεται. Για παράδειγμα, με τον κύριο Χρυστοδουλή, δεν θυμάμαι, τα έχετε πει. Δεν μπορούμε να. Δεν θα αποκλείσουμε οποιοδήποτε, επειδή ακόμη δεν έχει προκηρύξει κάποιο. Όχι, απλά λέω οι οικολόγοι, επειδή δεν θυμάμαι τις συζητήσεις που κάνουμε, αν θεωρείτε μέρος της κυβέρνησης που τόσα χρόνια ήταν στη διακυβέρνηση του τόπου, ή αν θεωρείτε κάτι διαφορετικό και με το οποίο θα θέλατε να ακούσετε στις θέσεις του κύριου Χρυστοδουλίδη. Εάν και πολύ καλό, ναι. Είναι πολύ καλό το ερώτημα σας. Έχει τεθεί αυτό το θέμα για συζήτηση και δεν υπάρχει ξεκάθαρος αποκλεισμός. Είπαμε ότι οποιοδήποτε υποψήφιος θέλει θα επικοινωνήσει και θα μπουν όλα στο τραπέζι. Ωραία. Και θα επανέλθει, αντιλαμβάνομαι, η Κεντρική Επιτροπή. Έτσι, μετά που θα πάρει απαντήσεις στις επιστολές. Εάν και εφόσον δεν προκύψει αυτή η σύγκληση που θέλετε, μιλάμε για αυτόνομη κάθοδο των οικολόγων στις προεδρικές εκλογές. Δεν το έχουμε να αποκλείσει, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στα πλαίσια των διαδικασιών που ακολουθούνται θα ήταν πιο επιτυχημένη μία υποψηφιότητα η οποία θα είχε τη στήριξη τουλάχιστον από περισσότερο από έναν πολιτικό χώρο. Αλλά δεν αποκλείουμε τίποτα, γιατί προέχει για εμάς η προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης και της οικολογίας. Απλά επειδή ήδη από αυτό το στούντιο ο κύριος Πέμπτου έχει πει ότι δεν τον ενδιαφέρει και δεν θα ήθελε ο ίδιος να είναι. Δεν ενδιαφέρει τον ίδιο προσωπικά. Ναι. Το έχει πει δημόσια και το υπερθεματίζουν. Ναι, αλλά το υπερθεματίζεται ή το επιβεβαιώνεται, εννοείται. Ναι. Συγγνώμη. Και τα δύο. Ο κύριος Θεοπέμπτου το έχει υπερθεματίσει πολλάκις και ναι. Το επιβεβαιώνω και το θεωρώ. Λοιπόν, κυρία Ξάνθου, αν δεν μιλάτε στους οικολόγους για την υποψηφιότητα του Προέδρου του Κινήματος, ποιος αναμένεται σε μια τέτοια περίπτωση να ηγηθεί? Δεν έχει προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση και όταν μιλούμε για αυτόνομη κάθοδο, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα είναι συγκεκριμένο στέλεχος. Θα μπορούσε να ήταν αυτόνομη κάθοδο με την υποστήριξη ενός ανεξάρτητου υποψήφιου που θα υποστηριχτεί μόνο από το δικό μας πολιτικό κόμμα, εάν και εφόσον. Σας ενδιαφέρει εσάς προσωπικά, κυρία Ξάνθου? Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε.